Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστό συνταγματολόγο αλλά και πρώην υπουργό. Ελπίζω να είπα όλες τις ιδιότητες, κύριε Λοβέρδο, ή έστω να είπα τις σημαντικότερες. Κυρία Κυριακίδου, καλησπέρα, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Χρυσή Αυγή. Οι δηλώσεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, μια που έχετε και την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Δώστε μας τα φώτα σας. Πέρα από τον πολιτικό σχεδιασμό, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά, κυρία Κυριακίδου, το θέμα που σχετίζεται με την δικαιοσύνη πια, έχει πάρει το δρόμο του. Έλεγα το Σάββατο, μόλις έγιναν γνωστά τα γεγονότα, ότι η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί στο ανώτατο επίπεδό της. Τότε είχε εκφραστεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βουρλιώτης, και ένας υπεύθυνος πολιτικός, σεβόμενος τη συνταγματική νομιμότητα και τη δημοκρατία, πρέπει να σημειώσει ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε γρήγορα και αποτελεσματικά. Και από εκεί και πέρα έλεγα, φυσικά και δεν πρόκειται να προκαταλάβουμε τις αποφάσεις της, ούτε να σχολιάζουμε κάθε φορά την α, β, γ ή δ πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι στη δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι γνωστές, η κοινή γνώμη ο Έλληνας πολίτης τις αξιολογεί. Δεν θα συμβάλλω στην αξιολόγηση του πολίτη με την επιστημονική μου γνώμη για το α, β θέμα που προέκυψε ή που θα προκύψει. Η υπόθεση αυτή έχει μπροστά της την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν την παραπομπή, την ενδεχόμενη παραπομπή και την ίδια τη δίκη. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε εξελισσόμενα και δεν υπάρχει λόγος η πολιτική να αναμειγνύονται σε αυτά. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολιτικό θέμα και όχι σχετιζόμενο με τη δίκη, που έχει να κάνει με την συνύπαρξη δύο ιδιωτήτων, εσένα και το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, από τη μια μεριά δηλαδή του μέλους πολιτικού κόμματος και βουλευτού και από την άλλη του διοκόμενου για ποινικά θέματα. Ναι. Αυτό είναι για τη μεταπολιτευτική Ελλάδα πρωτόγνωρο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει και το ζούμε αυτή τη στιγμή. Αναπτύχθηκε, κυρία Κυριακίδου, ένας διάλογος επί πιθανών θεμάτων που θα προκύψουν με τις παρετήσεις, με την συνύπαρξη των δύο ιδιωτήτων, κατηγορουμένου και βουλευτού. Έντονος διάλογος, κύριε Πρόεδρε, και πολλά σενάρια. Ακριβώς. Από την πλευρά του δικού μας κόμματος, της Συμφωνίας για την Νέα Ελλάδα, αλλά όσο μου επιτρέπει η ενημέρωση που έχω και από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ, έχουμε εκφραστεί θετικά καταρχάς σε ό,τι αφορά τα θέματα χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα, εγώ το κάνω απολύτως καθαρό. Είναι λάθος να διαμορφώνουμε εκ των υστέρων το κοινοβουλευτικό δίκαιο για πιθανές επαναληπτικές εκλογές στον Α ή στο Β νομό με κριτήριο την στάση και την αποφάσεις της Χρυσής Αυγής. Το κοινοβουλευτικό δίκαιο υπάρχει, είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι σταθερό, δεν πρέπει να το αλλάξουμε ψηφίζοντας βιαστικούς νόμους στη Βουλή εν ώψη των επιθυμητών στην πλειοψηφία προοπτικών. Δηλαδή δεν είναι σωστό να καταργήσουμε τις επαναληπτικές εκλογές και τα τιάφτα που ακούστηκαν ως μέσα επίλυσης των θεμάτων που θα προέκυπταν από τώρα και στο εξής. Είμαι σταθερός αυτό όταν συντελείται, και σαφής, όταν συντελείται μια τόσο πολύ καινούρια για τα κοινοβουλευτικά μας δεδομένα διαδικασία, δηλαδή να συνυπάρχει ένα πολιτικό κόμμα και ταυτοχρόνως η δικαιοσύνη να προσπαθεί να το αξιολογήσει αν είναι εγκληματική οργάνωση και όχι κόμμα κτλ. Ταυτόχρονα βουλευτές να είναι διοκόμενοι, εμείς στη Βουλή να μην έχουμε ψυχραιμία, να αλλάζουμε το κοινοβουλευτικό δίκαιο καθώς φαίνεται στην πλειοψηφία προτιμότερο για τον Α ή για τον Β πολιτικό λόγο. Είμαι σταθερός σε αυτό που σας λέω, κυρία Κυριακίδου, σαφής, και εύχομαι να μην δοθεί η ευκαιρία αυτός ο διάλογος να γίνει στη Βουλή, αλλά τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα να το ξανασκεφτούν και να καταθέσουν τις πολιτικές τους επιλογές ψύχρεμα και όχι υπό το κράτος των εξελίξεων. Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου, η απαγόρευση, και από το Σύνταγμα έτσι, προεξόφλησης δικαστικών αποφάσεων. Και δηλαδή, νομίζω γιατί ότι το λέτε αυτό, πάνω σε τι? Το λέω διότι υπήρξε χθες μια αντίφαση και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουν συλληφθεί τα μέλη της Χρυσής Αυγής και την ίδια ακριβώς στιγμή η δικαιοσύνη να αποφασίσει διαφορετικά για τρία από αυτά.
Θεωρώ ότι είναι σωστή η κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή ενώ καθυστερούσε τα αρμόδια όργανά της να πάρουν θέση και να πάρουν αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα, ξαφνικά μετά τη δολοφονία από ναζιστικά χέρια του Παύλου Φίσα, κινήθηκαν με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο και πρόχειρο ορισμένες φορές και δημιουργήσαν αντιφάσεις οι οποίες μάλιστα δεν εκφράστηκαν στο εσωτερικό της χώρας αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα κάνετε λόγο και για προχειρότητα και για βιασύνη, κύριε Λοβέρδο, έτσι. Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, που η οποία έγινε ταυτοχρόνως με την μη προφυλάκηση τριών βουλευτών, θεωρώ ότι υπήρξε πραγματικά πρόχειρη. Και πολλές φορές ό,τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μπορεί να μην παίρνει και τεράστια έκταση, αλλά αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι δεν ήταν καλό για τη χώρα. Κύριε Λοβέρδο, η μη προφυλάκηση δεν σημαίνει όμως παράλληλα και αθώωση. Μα προφανώς, αθώνουν τα δικαστήρια. Αθώνουν τα δικαστήρια, δεν αθώνουν οι εισαγγελικές αρχές μέχρι να φτάσουμε στη δίκη. Mm-hmm. Πώς χαρακτηρίζετε τη στάση των τριών βουλευτών όταν αφέθησαν ελεύθεροι? Νομίζω ότι η λειτουργία απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και στους παρευρισκομένους εκεί, μέσα ενημέρωσης ελληνικά και διεθνή, ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι έτσι χαρακτηρίστηκε από το σύνολο του ελληνικού λαού. Και δείχνει ίσως και ένα στίγμα για τη συμπεριφορά των στελεχών και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, πέρα από τα πολλά κακά παραδείγματα κακής συμπεριφοράς που είχαμε παρατηρήσει στη Βουλή. Δεν γενικεύω, γιατί συμπτώματα απαράδεκτης συμπεριφοράς έχουν παρουσιαστεί και από άλλους μέσα στη Βουλή. Είμαι από το 2000 βουλευτής και έχω τύχει πολλές φορές τους τελευταίους 16 μήνες, 17 μήνες σε απαράδεκτες συμπεριφορές που ευτυχώς δεν είδαν και το φως της δημοσιότητας. Πολλές φορές ακούγονται φράσεις που δεν συμβιβάζονται με το ελληνικό κοινοβούλιο και προέρχονται από βουλευτές άλλων πολιτικών σχηματισμών. Εκτιμώ λοιπόν ότι ένας πολιτικός που σέβεται τη δημοκρατική νομιμότητα και το Σύνταγμα πρέπει σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συγκυρίες, σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο να επιδεικνύει ψυχραιμία και με τον τρόπο του να δίνει ένα καλό παράδειγμα στους πολίτες. Πρέπει να ξέρετε, κυρία Κυριακίδου, εγώ από την επιστημονική μου πορεία το ξέρω αυτό, δεν χρειαζόταν να μπω στην πολιτική για να το καταλάβω, ναι, ότι ο λόγος του μίσους βρίσκει ευκολότερους λήπτες στα κοινωνικά στρώματα που ταλαιπωρούνται από την οικονομική κρίση ή από τη φτώχεια. Όλοι αυτοί που είναι κήρυκες του μίσους, τα παιδιά τους τα προφυλάσσουν. Δεν τα θέλουν ούτε φωνιάδες ούτε μαχαιροβγάλτες. Τα στέλνουν σε καλά σχολεία, προσπαθούν να τα έχουν έξω από αυτή την αντιπαράθεση, θέλουν να τους εγγυηθούν ένα καλό μέλλον. Ο λόγος του μίσους που αρθρώνουν αυτοί οι πολιτικοί βρίσκει γόνιμο έδαφος σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι όπως είναι απολύτως απαράδεκτα αυτά που είδαμε χθες μετά τις αποφάσεις των διοπτικών, ναι, αρχών από τους τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως λέμε ότι είναι απολύτως απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά, απολύτως απαράδεκτη είναι η παρόμοια συμπεριφορά από οποιονδήποτε εκπορεύεται. Και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία μου για να σας πω ότι δυστυχώς είναι πολλά τα παραδείγματα. Φωτογραφίζετε ενδεχομένως και κάποιες πλευρές, κύριε Λοβέρδο? Τι εννοείτε? Όταν λέτε από οπουδήποτε και αν προέρχεται, φωτογραφίζετε κάποιες πλευρές πλευρά, ή το αφήνετε έτσι λίγο γενικό? Γιατί αν το εξειδικεύσω θα πρέπει να πω ονόματα συναδέλφων μου, βουλευτών. Ίσως να πείτε χώρους. Και στην ουσία δημοσιοποιώ γεγονότα που ευτυχώς δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ναι. Λόγια που δεν μπορούν να εναρμονίζονται με τη δημοκρατία και με την λειτουργία του βασικού βήματος, του θεμελιώδους βήματος της δημοκρατίας, που είναι η Ελληνική Βουλή. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να πούμε και για τα γενικότερα προβλήματα. Στη διάθεσή σας, βεβαίως. Ένα σχόλιο για τα προβλήματα που τρέχουν, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για την στάση της κυβέρνησης. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρία Κυριακίδου, η κατάσταση είναι αντιφατική και ως τέτοια θέλω να την σχολιάσω. Από τη μια πλευρά φαίνεται και όλοι οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά που παρακολουθούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ναι, φαίνεται πιθανόν το τέλος Δεκεμβρίου να έχει η χώρα πρωτογενές πλεώνασμα. Ένα πρωτογενές πλεώνασμα όταν υπάρχει είναι για τη χώρα που το έχει πάρα πολύ θετικό. Εδώ όμως παρότι είναι πάρα πολύ θετικό και δεν είναι σωστό να αμφισβητείτε
αυτό με κριτήριο σκέψης περί δήθεν χημίας, δηλαδή... Ότι είναι και πραγματικό, λέτε. Δεν είναι χειρισμός των αριθμών με ψευδή σκεπτικό πρόθεση και επιχείρημα. Ναι. Είναι μια πραγματική κατάσταση και από μόνη της κατάσταση αυτή για τη χώρα είναι ένα εφόδιο. Πρέπει αμέσως όμως να σπέψω, να σας διευκρινίσω, ναι, ότι το πρωτογενές αυτό πλεώνασμα, όποιο και αν είναι, θα δούμε. Η κυβέρνηση μίλησε για περισσότερο, δηλαδή για πάνω από ένα δις και από δύο δις. Τώρα φαίνεται να είναι οι προβλέψεις για ένα πρωτογενές πλεώνασμα των 100 δισεκατομμυρίων, των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να σπέψουμε να διευκρινίσουμε, κυρία Κυριακίδου, ότι δεν προέκυψε αυτό από την ανάπτυξη και από την επαναλειτουργία και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προέκυψε από την θυσία του ΠΑΣΟΚ και τις πρώτες περιοριστικές πολιτικές το 2010-2012, από την μεταστροφή της Νέας Δημοκρατίας. Θα περίμενα να μου πείτε από τη θυσία του ελληνικού λαού, να σας πω την αλήθεια. Προσέξτε τώρα. Η ερώτησή σας πρέπει να είναι τι είναι αυτή η θυσία. Ένα πολιτικό κόμμα παρήκμασε από την ανάγκη να σηκώσει την Ελλάδα στα χέρια του. Τι ήταν τα μέτρα που πήρε? Τα μέτρα που πήρε ήταν πρώτον μέτρα εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών. Εγώ χειρίστηκα τη διαφθορά και τη σπατάλη στον χώρο της υγείας και εξοικονόμησα με τις πολύ αποτελεσματικές πολιτικές που ασκήσαμε περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ που πηγαίνανε όχι στους ασθενείς ή στους ασφαλισμένους, πηγαίνανε στα χέρια των φαρμακευτικών εταιριών ή εσπαταλούντο ως δήθεν ιατρικές ή ασφαλιστικές άλλες υπηρεσίες. Το δεύτερο όμως είναι ότι η πολιτική που ασκήθηκε αυτά τα χρόνια ήταν πολιτική περικοπής εισοδημάτων του ελληνικού λαού, συντάξεων, μισθών. Ναι. Αυτό το δεύτερο συγκροτεί τη μεγάλη θυσία του ελληνικού λαού. Αυτή η μεγάλη θυσία του ελληνικού λαού, λοιπόν, που κάποιοι θαραλέοι πολιτικοί την πήραν στις πλάτες τους, γιατί στην Ελλάδα είχαν συνηθίσει οι πολιτικοί να εξαγοράζουν πολιτική επιρροή, πετώντας χρήματα που δεν είχαν, αλλά τα εδανίζοντο. Αυτή λοιπόν η θυσία του ελληνικού λαού έφερε τη χώρα σήμερα να μπορεί να έχει μέλλον. Αλλά η έλλειψη πολιτικών ανόρθωσης του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας, δηλαδή πολιτικών αναπτυξιακών, ναι, δημιουργεί την αντίφαση, κυρία Κυριακίδου. Δημιουργεί την αντίφαση η χώρα να αγωνίζεται, να σταθεί και να στέκεται, αλλά παράλληλα πολλές ελληνικές οικογένειες να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε νομό της χώρας... Μιλήσατε για θαραλέους πολιτικούς, κύριε Λοβέρδο. Θα υπάρχουν σύντομα θαραλέοι πολιτικοί για να βγάλουν τη χώρα από αυτή την κατάσταση? Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί έτσι όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή η πολιτική δύναμη των παρατάξεων, οι πολιτικές οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο προτιμηθεί αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό, είναι αφενός μεν μια πολιτική του όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρημοδοτείται από ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών. Και επαναλαμβάνει συνεχώς το αίτημα για πρόορη προσφυγή στις κάλπες και θα ήθελα να σχολιάσετε και αυτό. Και κάνει διαρκές το λάθος του να λέει εκλογές για οτιδήποτε προκύπτει. Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές. Και οι πολίτες το λένε αυτό, δηλαδή δεν το λέω εγώ. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει επιμονή των πολιτών στη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως η Νέα Δημοκρατία στον τομέα αυτό και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνά μαζί της, στον τομέα των αναπτυξιακών πολιτικών, δεν έχουν να παρουσιάσουν ούτε σχέδιο για τη χώρα, ούτε λύσεις άμεσης εφαρμογής. Άρα, αν αυτό κανείς το δει, θα εκτιμήσει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει από νομό σε νομό σε όλη τη χώρα, δεν έχει αρχίσει ακόμη να γίνεται. Ούτε υπάρχει προσανατολισμός για τον αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στο πεδίο αυτό. Mm-hmm. Ούτε σε κάθε νομό βλέπεις να λύνονται τα προβλήματα. Σε κάθε νομό βρίσκεις τα προβλήματα που έχει όλη η χώρα και ένα-δύο ιδιαίτερα δικά του. Αυτά λοιπόν, όταν σχετίζονται με την οικονομία και με την ευημερία, δεν ξεκολλάνε. Κολλημένα θέματα, κολλημένα προγράμματα ανάπτυξης, εδώ και χρόνια παραμένουν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν από τη μια μεριά να έχουμε ανάγκη άμεσης, μα πραγματικά άμεσης, αναπτυξιακής πολιτικής, εφαρμογής αναπτυξιακών μέτρων, μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής, που δεν ούτε σχεδιάζονται ούτε λαμβάνονται. Και προσπαθούμε να πούμε, και αυτό όποιος πάει να το πει θα βρει τείχους στα αυτιά των ανθρώπων και σωστά, που θα δούμε να πούμε ότι μας αρκεί
το ότι η χώρα κατόρθωσε, ας πούμε, να αποφύγει τον κίνδυνο της πτώχευσης. Είναι πολύ σοβαρό, είναι το πρώτο, το βασικό, το μεγάλο. Η χώρα να μην κινδυνεύει με πτώχευση, γιατί αυτή θα παρασύρει όλους τους πολίτες. Αλλά είναι ανεπαρκές. Και οι πολίτες να πάρουν μια ανάσα, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Είναι ανεπαρκές να στηριζόμαστε μόνο σε αυτό. Και αυτό που πρέπει να γίνει αμέσως, σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική που θα σχεδιαστεί για το 2014, τώρα τον Οκτώβριο, ναι, είναι να δούμε μέτρα ελάφρυνσης της υπερφορολόγησης. Ας πούμε, η μείωση του ΦΠΑ στα φάρμακα για τον τομέα αυτών, στα λοιπάσματα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ενδιάμεσες διαδικασίες που αφορούν τη φορολόγηση στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δούμε φως για το 2014. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα μέτρα στις αποφάσεις του Υπουργείου. Επιβάλλεται να δούμε μέτρα, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο, κύριε Λοπέτη. Εγώ, κυρία Κυριακίδου, μόλις κατατεθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, είμαι στη διάθεσή σας, επειδή θα το διαβάσουμε αμέσως και θα καταλάβουμε αμέσως τη σχεδιαζόμενη πολιτική για το 2014. Ωραία. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω. Εκτιμώ όμως. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σύντομα, γιατί από ό,τι ξέρω είναι να έρθετε μέσα στο προσεχές διάστημα και στη Δράμα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα το σχεδιάσουμε αυτό για και το. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο Δελτίο. Θα το σχεδιάσουμε αυτό για τον Οκτώβριο, γιατί εγκαινιάζουμε τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχω την ευκαιρία να έρθω στη Δράμα και να τα πούμε και από κοντά. Από κοντά. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω σας κρατήσαμε πολλή ώρα και ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλώς σας απολύτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.